Το πρώτο φεστιβάλ πρόληψης στην Κρήτη θα πραγματοποιηθεί στο πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου το διήμερο 12 και 13 Νοεμβρίου και ήδη οι συμμετοχές έχουν σπάσει ρεκόρ. Ήδη υπάρχουν δηλωμένα 4,5 πάνω από 4.000 παιδιά. Μια προσπάθεια που γίνεται από την περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, με την εκπαίδευση, με τον Ιατρικό Σύλλογο, με το ΙΤΕ, με τα πανεπιστήμια. Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια που γίνεται προκειμένου πολίτες να ευαισθητοποιηθούν στο κομμάτι της πρόληψης με στόχο την καλύτερη υγεία και έγκαιρη διάγνωση. Στόχο έχει να δημιουργήσει πεποιθήσεις πρόληψης ώστε συμπεριφορές πρόληψης να γίνουν καθημερινότητά μας, να γίνουν βίωμά μας, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε θέματα που αφορούν την υγεία μας. Η πρόληψη είναι αυτή που σώζει και με την περιφέρεια έχουμε ήδη συμφωνήσει θεσμικά ως Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να υπάρξει μια κινητή μονάδα η οποία θα πηγαίνει στα σχολεία και στα νέα άτομα προκειμένου να ανιχνεύσουμε νοσήματα τα οποία δυνητικά μπορεί στο μέλλον να γίνουν πιο επικίνδυνα. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου, θα βρίσκονται και οι κινητές μονάδες, ενώ εκτός των άλλων οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν στη χρήση απεινιδωτών του πρωτοποριακού προγράμματος «Ζωή», που στηρίζεται στην τοποθέτηση σε πολυσύχναστα σημεία απεινιδωτών, τους οποίους θα χρησιμοποιούν οι πολίτες εφόσον υπάρχει ανάγκη. Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το ΙΤΕ, για το οποίο ήδη το ενδιαφέρον, όπως επισημάνθηκε, είναι πολύ έντονο και από άλλες περιφέρειες. Θα έχουμε εκπαιδεύσεις σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε ομάδες, οι οποίες θα συμμετέχουν και θα πάρουν το πιστοποιητικό της UEFA για την εκπαίδευση αυτή. Και επίσης θα υπάρχει πολλές παρεμβάσεις από επιστημονικούς φορείς σε θέματα πρόληψης μέσα από στρογγυλά τραπέζια. Να σας προσκαλέσω και εγώ από τη σειρά μου να έρθετε στις 12 και 13 Νοεμβρίου στο πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου, όπου θα γίνει επί της ουσίας και η δεύτερη παρουσίαση των εφαρμογών, αλλά η πρώτη ουσιαστική. Και θα ξεκινήσουμε με αυτή τη λογική να μπορέσουμε να κάνουμε μαζικές εκπαιδεύσεις για να μπορέσει να έχει το θάρρος ο άλλος και τη γνώση να πάρει το μηχάνημα και να πάει. Όπως σημειώθηκε πάντως, στόχος είναι το Φεστιβάλ Πρόληψης ως διοργάνωση να γίνεται σε όλες τις περιφερειακές ενότητες του νησιού και πάντως να καταστεί θεσμός.